το πόρος μέχρι πριν από λίγο. Ασταμάτητος, φάνταζε. Είχαμε πει και προηγουμένως τις προηγούμενες εκπομπές ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα ντέρμπι. Γιατί μέχρι στιγμής είχε κάποιους εύκολους αντιπάλους, με έρχνε τεσσάρες, πεντάρες, έτσι. Το πρώτο ντέρμπι δεν ήταν πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ, το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τοπικό ντέρμπι, λες. Γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Πολύ μεγάλη νίκη, έτσι. Αλλά στον Κλέαντζ Βικελίδης τον σταμάτησε ο Άρης, έδωσε του Ειρήνια Τόμας κεφαλιά στο 10ο λεπτό και αμέσως μετά, στο ίδιο λεπτό, στη συνέχεια της φάσης, ο Νταρίντα κάνει ένα σουτ. Out, φλίαρο πρώτο ημίχρονο, χωρίς καθόλου φάση, ένα κόρνερ του Ντεσπότοφ στο 26 Κουλιαράκης κεφαλιά. Χωρίς να μπορέσει να απειλήσει και φτάνουμε αμέσως στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο δεν είχε κάτι πέρα από μια φλίαρη κατοχή της μπάλας από τον ΠΑΟΚ. Κατευθείαν σέντρα Σαβέριο. Το πετσά τον Ισημερινό. 20 δευτερόλεπτα αφού ξεκίνησε 1-0. Το δεύτερο, έτσι. Ναι. Πολύ νωρίς. Από την δεξιά πλευρά που ήταν λίγο αδύναμη για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Και αμέσως μετά, εδώ ο Βιερίνια, η σέντρα, μια σέντρα που παραλίγο να ευνηδιάσει τον Κουέστα. Θα το ξαναδούμε εδώ. Δεν πήγαινε μέσα η μπάλα. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Άρη εκεί. Δεν ξέρω αν πήγαινε μέσα. Πάντως έχει βρει την μπάλα ο Κουέστα, ναι, όσο λίγο πρέπει. Και στο 50 ο Μωρόν δίνει στον Σαβέριο. Σαβέριο κάνει κίνηση. Πολύ ωραίο σουτ με το δεξί. Χωρίς να τον παρενοχλεί κάποιος. Στη γωνία εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφυλακάς του ΠΑΟΚ. Υπέροχο τελείωμα με τα φάλτσα που πρέπει, αλλά και τη δύναμη που πρέπει η μπάλα για να πάει στο πλαϊνό δίχτυ. Δεν μπορούσε να κάνει κανείς τίποτα εκεί. Για να πάει πλάι ηλια. Ναι. Ναι. Καλά κάνεις και το βάζεις πολλές φορές. Πανέμορφο γκολ έχει βάλει εδώ ο Άρης. Στο 59 λοιπόν 2-0 ο Άρης και ο πανηγυρισμός δικαιολογημένος από τον Άκη Μάτζιο ύστερα από αρκετά ανεπιτυχή αποτελέσματα. Και άλλο σουτ εδώ του Νταρίντα out στο 64 και γίνεται η αλλαγή. Μπαίνει ο Κωνσταντέλιας μέσα και αλλάζει όλος ο ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας γιόρταζε. Στο 74, βεβαίως γιόρταζε του Αγιανιού σήμερα. 74 σουτ out. Στο επόμενο λεπτό Κωνσταντέλιας θα δώσει στο Σβάμπ. Φοβερή κάθε την πάσα, ε. Ναι. Και αυτός γυρίζει στον Μπάμπα, ο Μπάμπα σκοράρει και μειώνει σε 2-1. Εδώ ξανά το γύρισμα του Σβάμπ, που μετά... Βοηθάει και η κόντρα, το φτιάχνει το σούτ. Του αρχηγού, είχε βγει ο Βιερίνια. Ναι, το φτιάχνει το σούτ, έλεγα, η και κόντρα. Η κόντρα, ναι, ναι. Στο 86, Κωνσταντέλιας θα κάνει όλη αυτή την κίνηση, θα βρει τον Σάστρα, αυτός ανοίγει λίγο το κοντρόλ και θα χάσει σημαντική ευκαιρία. Ο Κουέστα θα τον προλάβει. Στη φάση αυτή με εξητάρει όχι μόνο ότι τριπλάρει τους αντιπάλους, αλλά ότι σηκώνει κεφάλι και βλέπει παίκτη. Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι το έχει δει και ο Βόγγλης, θα μου το πει σε λίγο, ε. Σβάπ κεφαλιά, out για λίγο μετά την πρώτη κεφαλιά του Οσδόεφ. Ίσως να ήταν και offside, βέβαια. Δεν μπήκε μέσα για να το εξετάσουμε. Ο Σβάπ εδώ στο 91 πια αυτή η φάση. Ο Λουτσέσκου τον ηρεμεί ένας αστυνομικός. Είχε νεύρα μετά το παιχνίδι, όπως και ο Μάτζιος, θα τα δούμε εδώ που τα λέει με τον Χρήστο Καρυπίδη, τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ. Μια ήττα που προσγείωσε λιγάκι τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω το μόνο ίσως αρνητικό, δεν ξέρω αν ήταν σωστή η τοποθέτηση του Βιερίνια. Αντί του Σάστρε, όταν μπήκε ο Σάστρε, διορθώθηκαν τα πράγματα και φυσικά η είσοδος του Κουλιαράκη άλλαξε όλο τον ΠΑΟΚ. Σαφέστατα. Ηλία, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τον Αντώνη Πανούτσο και θέλω να του θέσω ένα ερώτημα σχετικά με όλα όσα είδαμε στο παιχνίδι αυτό. Αφού πω πρώτα απ' όλα ότι θα επιστρέψουν στο γήπεδο Καραϊσκάκης, έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ από εκεί. Θέλω να ρωτήσω, Αντώνη, αυτή η νίκη, το κουβεντιάζαμε και την Πέμπτη, είναι ξεχωριστή για τον Άρη, αλλάζει τα δεδομένα εκεί και πάλι, γιατί μετά το Νάσο του Αστέρα Τρίπολης και με την ανατροπή όπως ήρθε, ήταν λίγο μαύρα τα πράγματα για τους φίλους του Άρη. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, η προσγείωση μπορεί να κάνει και καλό τελικά όταν γίνεται νωρίς, έτσι δεν είναι? Καλύτερα να ύπιασε παρά να προσγειώνεσαι. Μπορεί να το πεις. Καλά, αυτό είναι ιδανικό που λες. Λοιπόν, αν η προσγείωση θα του κάνει καλό. Θα του κάνει καλό. Θα καταλάβει που βρίσκεται. Κοίταξε, στο προηγούμενο μάτς με τον Όφη είχε χάσει και δύο πέναλτι. Δεν τον έπιανε τίποτα. Αλλά τι γινόταν, παιζόταν ανοιχτό παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ στο transition είναι φοβερός. Αυτή είναι η διαφορά. Στο συγκεκριμένο μάτς ο Άρης παίζει τακτικό ποδόσφαιρο και είναι τακτικό πραγματικά ποδόσφαιρο, δίνοντας κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. Έχει τα 2/3 της κατοχής θα έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν κάνει κανένα pressing μπροστά για να μην αφήσει χώρους ο Άρης. Και υπάρχουν δύο πλευρές στην κάθε ομάδα οι οποίες φαίνονται από εκείνο το ημίχρονο ότι έχουν προβλήματα. Δεξιά η πλευρά του ΠΑΟΚ, από την πλευρά του Μοντόγια αριστερά η πλευρά του Άρη. Αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στα δεξιά στην πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν σκοράρει, είναι δύσκολο να αντιδράσει με τόσο κοντρόλ ποδόσφαιρο το οποίο παίζει. Και αλλάζουν τα πάντα για τον ΠΑΟΚ που παίζει ο Άρης.
Και αλλάζουν τα πάντα για τον ΠΑΟΚ όταν μπαίνει μέσα ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας αλλάζει και την ατμόσφαιρα του μάτσα. Στο 72ο λεπτό χάνει την μπάλα κάπου στα αριστερά και κάνει sprint από αυτόν που την έχασε για να την πάρει 50 μέτρα. Γυρίζει στην άμυνα, την παίρνει και ξαναεπιτίθεται ο ίδιος. Αυτό τους λέει πάμε δυνατά. Δείχνει θέληση, τραβάει την ομάδα, την υπόλοιπη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπήκανε από πλευράς ΠΑΟΚ με ένα αίσθημα ανωτερότητας. Αυτό δεν το οποίο είπε ο Γιώργος Μήνος ισχύει 100%. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δείξει μπακ. Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, θέλω λίγο πριν πάμε και πάλι στο Καραϊσκάκη, γιατί θα μιλήσει ο κύριος Καρβαλιάλ απευθείας αυτή τη φορά για να τον ακούσουμε. Θέλω για λίγο τον Γιώργο Μήνο να τον έχω στην οθόνη και βέβαια τον Τάσο Πακλατζή για μια δική του τοποθέτηση δεύτερη, όχι όμως γενικά για το παιχνίδι. Θα ξεκινήσω με τον Τάσο. Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν υπάρχει κάτι μεταγραφικό για τον Άρη, αφού μιλήσαμε για το παιχνίδι προηγουμένως και το ρεπορτάζ. Ναι, ήδη έχει κάνει δύο μεταγραφές ο Άρης. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει το βάθος του πάγκου που είχε άλλες χρονιές. Ο Άρης κινείται για την απόκτηση ενός επιθετικού, οπωσδήποτε, γιατί βλέπουμε ότι ο Μωρόν είναι μόνος του στην κορυφή. Έχει συμπληρώσει και κάτι που μείνει έξω. Δεν είναι η μέρα σου σήμερα για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει αυτό που λες. Οπότε πάμε στο Καραϊσκάκη. Εσύ μείνε εκεί. Σε λίγο θα μας πεις για τις μεταγραφές του Άρη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καρβαλιάλ. Ναι, λέγαμε για τις μεταγραφές του Άρη, ο οποίος σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. Ήδη έχει Φετφατζίδη, Ρόους, σήμερα τους είχε και στην αποστολή. Μετά από καιρό στην αποστολή και ο Μάνου Γκαρσία και ο Σαβέριο, που σήμερα ήταν ένας από τους παίκτες που έκαναν τη διαφορά στον Άρη, καθώς μετά από 4,5 μήνες ξαναρχίζει και μπαίνει σιγά-σιγά, πήρε κάποια αγωνιστικά λεπτά. Πλέον πρέπει να πούμε ότι ο Άρης θέλει αριστερό μπακ, θέλει επιθετικό. Η περίπτωση του Καρλίτος υπάρχει, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να έρθει στην Θεσσαλονίκη ο Ισπανός. Και πλέον, εδώ και αρκετή ώρα, καθώς έχουν αποχωρήσει από το κλάν της Βικελίδης όλοι, είμαστε μόνοι μας, ο Άρης κοιτάει το επόμενο παιχνίδι, που είναι παιχνίδι κυπέλου, αυτό της Τετάρτης με την ΑΕΚ, γιατί εκεί θέλει να προχωρήσει και να διακριθεί μέσω του κυπέλου σε αυτό το δύσκολο ζευγάρι που έχει με την ΑΕΚ. Μάλιστα, Τάσο. Πάμε και στον Γιώργο. Γιώργο, μας είπες για την καταραμένη 7η του μήνα. Μην μας πεις όμως γι' αυτό πάλι, σε παρακαλώ. Πες μου για τον ΠΑΟΚ, αν θα ενισχυθεί περαιτέρω. Γιατί κουβεντιάσαμε νωρίτερα ότι εντάξει, είναι ένα γεμάτο ρόστερ. Φαίνεται αυτό. Κάτι λείπει όμως μερικές φορές και ενδεχομένως μπορεί να χάσει και παιχνίδια όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Η τρίτη ήταν για τον ΠΑΟΚ η σημερινή. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μέσα από τις ήττες μαθαίνει και μαθαίνει πώς πρέπει να αντιδράσει. Ένα 15 λεπτό του δευτέρα μηχρόνου ήταν αρκετό αυτό να του στηρίζει τη δυνατότητα, αλλά δεν τα παράτησε. Ο ΠΑΟΚ έδειξε στοιχεία αυτά που απαιτούνται, αλλά από εκεί και μετά δεν τα παράτησε. Και αυτό δείχνει ότι στον ΠΑΟΚ δουλεύουν πάρα πολύ. Απλά θέλει ενίσχυση έτσι ώστε να γίνει ακόμη περισσότερο ανταγωνιστικός με τους διεκδικητές του τίτλου. Και γι' αυτό το λόγο είπα προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ για να είναι ανταγωνιστικός χρειάζεται ένα δεξιό μπακ, ένα γουίνκερ και φυσικά έναν center forward, γιατί αυτή τη στιγμή λείπει ο Σαμάτα, ο οποίος θα επιστρέψει σε 2 μήνες, τον Φεβρουάριο. Από εκεί και μετά όμως ο ΠΑΟΚ με τον Μπράντον Τόμας και τον Τζίμα και με εναλλακτικές λύσεις στον Δεσπότοφ ή κάποιον άλλον παίκτη είναι δύσκολα, γιατί έχονται ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία με τα 3 ντέρμπι με τους 3 διεκδικητές τίτλου να τους έχει στην Τούμπα και το αποτέλεσμα της ερχόμενης αγωνιστικής μπορεί και πάλι να τον φέρει στην πρώτη θέση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να σκεφτεί και το πώς θα αντιδράσει στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ, όπως έλεγε και ο Πάμπλο Γκαρσία, επιτρέπεται να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς. Το έχει πει κι άλλος νωρίτερα, εντάξει. Να αντιδράσει από το αρχηγενωμένες. Φυσικά και πολλοί άλλοι, αλλά επαναλαμβάνω ότι η τρίτη ήττα του ήταν για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη. Σωστό. Απλά ο ΠΑΟΚ είχε μια άσχημη μέρα σήμερα στο Χαριλάου απέναντι στον Άρη και γι' αυτό το λόγο ήρθε η ήττα. Ως μια κακή βραδιά, έτσι αντιμετωπίζουν λοιπόν στον ΠΑΟΚ, όπως μας λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και για το ρεπορτάζ όσον αφορά τις μεταγραφικές ενισχύσεις της ομάδας. Πάμε να δούμε εμείς το ρεπορτάζ όσον αφορά τον αγώνα αυτό. Καταφέραμε και κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη. Μια νίκη δίκαιη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια, όπως είπα και πριν, το παιχνίδι κρίνονται στο πόσο θέλει κάθε ομάδα το παιχνίδι. Όταν έχουμε αυτή την νοοτροπία στα ντέρμπι και στα άλλα παιχνίδια δεν έχουμε την ίδια εικόνα πολλές φορές, όχι σε όλα, να μην αδικούμε τα παιδιά έτσι, αλλά ειδικά στα 2 τελευταία παιχνίδια νομίζω ότι αυτοκτονούμε και είναι από τη μια είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε σήμερα και από την άλλη είμαστε πολύ και οργισμένος και θυμωμένος με τον τρόπο που δεν πήραμε τα 2 προηγούμενα παιχνίδια.
The game was not a good one from... Ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ήμασταν εμείς λίγο πιο κυριαρχικοί με την μπάλα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν άνοιγε σε κανέναν. Αυτό που έφταξε ουσιαστικά ήταν ότι ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας κατευθείαν στα πρώτα λεπτά ένα γκολ από εκεί πέρα. Ήταν σαν να χάσαμε το μυαλό μας. Αφήσαμε πολύ χώρο στις δεύτερες μπάλες, κάτι το οποίο δημιούργησε μεγάλα διαστήματα για να εκμεταλλευτεί ο Άρης. Δεν ήμασταν αρκετά επιθετικοί. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι με την είσοδο, αν μάλλον το παιχνίδι ήταν στο 0-0, με την είσοδο των Κωνσταντέλια και οποιοδήποτε άλλο ήταν να μπει, τα πράγματα ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά. Exactly, it was an important game for us. Και εμείς και ο κόσμος και όλος ο οργανισμός θέλαμε σήμερα την νίκη σε αυτό το ντέρμπι. Καταφέραμε, την πήραμε. Δεν γίνεται να κάνουμε ένα άσχημο παιχνίδι, μετά να κερδίζουμε, μετά να ξανακάνουμε άσχημο παιχνίδι μετά από μία νίκη. Πρέπει να βρούμε μια σταθερότητα, μια ισορροπία. Έχουμε το υλικό, έχουμε την ποιότητα σαν ομάδα. It's not only victory today, it's like... Είμαι χαρούμενος που γύρισα και κάναμε την νίκη απόψε στο ντέρμπι. Παρότι έπαιξα λίγα λεπτά στο τέλος, ακόμη και αν δεν έπαιζα καθόλου από τον πάγκο, με την ενέργειά μου όσο μπορούσα, όπως και τα άλλα παιδιά, προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που έπαιζαν. Επέστρεψε. Λοιπόν, Πάνο, τι έχεις δει? Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν επιθετικό το πρόβλημα του ΠΑΟΚ σήμερα. Ήταν οργανωτικό, δημιουργικό. Γιατί τον εγκλώβησε ο Άρης. Ο Άρης με τη Λαμία 2 γκολ έβαλε, 2 γκολ έφαγε. Με τον Αστέρα Τρίπολης 2 γκολ έβαλε, 3 γκολ έφαγε. Άρα σήμερα τι έκανε? Πρόσεξε την άμυνά του. Mm-hmm. Ανέβασε πάρα πολύ ψηλά ο Μάτζιος στις γραμμές του. Δεν το κάνει συνέχεια ο Άρης αυτό. Και σε κάποια παιχνίδια με πολύ καλύτερους αντιπάλους ή με ισοϊψείς παίζει και πιο πίσω ο Άρης. Σήμερα δεν το έκανε αυτό ο Μάτζιος. Ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος. Για μένα στην σκακέρα των προπονητών ο Μάτζιος πήρε άριστα. Ο Λουτσέσκου άργησε να δει τα πράγματα και να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κοιτάξτε που είναι παίκτες του Άρη. Δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι του εύκολα. Ναι, θα σπάσει κάποια στιγμή το πρες, αλλά όχι εύκολα. Έπαιξε άμεσο παιχνίδι ο Άρης. Δηλαδή έκλεβε την μπάλα στην άμυνα, μία παλιά για τον Μωρόν, μία παλιά για τον Σουλεϊμάνοφ, μία παλιά για όποιον μπορούσε να βρει την αντεπίθεση. Δεν σκόραρε. Και έδειξε ένας Άρης τέλος πάντων ότι θα περιμένει τον ΠΑΟΚ. Άλλη ιστορία το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο και ο Άρης δεν περιμένει κανέναν. Μπαίνει δυναμικά, game changer ο Σαβέρι, ο οποίος έκανε φοβερά πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Λουτσέσκο άργησε πάρα πολύ να δει ότι το Σαβέριο Βιερίνια δεν έβγαινε αυτό με την καμία. Και ο Σαβέριο κάνει τη σέντρα, ο Σουλεϊμάνοφ έχει πάρει τα μέτρα, κάνει τη διαγώνια κίνηση. Είναι αλλού ο Μπάμπα, δεν βγαίνει ο Κοτάρσκι, ο οποίος δεν φταίει φυσικά. 1-0 ο Άρης. Πάλι ένας μέναν. Σαβέριο με τον Βιερίνια. Αυτό πραγματικά αυτό δεν έβγαινε. Δεν βγαίνει με τίποτα. Αυτό δεν έβγαινε με τίποτα, Βασίλη. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν βγαίνει. Σουτάρι, το χάνει. Το πιάνει ο Κοντάρσκι. Πάλι το ίδιο. Μόνο του από εκεί. Σουτάρι, το βάζει. 2-0 ο Άρης. Δεν έβαλε τον Κωνσταντέλια για οικονομία χρόνου γιατί δεν έγινε και game changer. Όμως είναι σωστό αυτό που λέγατε. Όταν μπήκε ο Κωνσταντέλιας, τα πράγματα άλλαξαν. Αν είχε άλλα 10 λεπτά ο ΠΑΟΚ, μπορεί και να προλάβει να σοφαρίσει. Η ερώτηση είναι μία, δική μου στον αέρα. Γιατί δεν έπαιξε από την αρχή? Θα μου πεις τώρα το λέμε εκ των υστέρων, διότι και τα λοιπά. Γιατί δεν έπαιξε από την αρχή? Πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς κάποια στιγμή τι θα λέμε για τον ΠΑΟΚ. Είναι όλοι καλοί παίκτες και έχει γεμάτο ρόστερ και μπορεί να παίξει οποιοδήποτε, ή πρέπει να παίζει κάποιος συγκεκριμένος όπως ο Κωνσταντέλιας που λες πολύ σωστά εδώ, που έδειξε πράγματα? Πάρα πολύ σωστό. Λέμε εδώ και καιρό ότι ο ΠΑΟΚ παίζει διαστημικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ παίζει μαγικό ποδόσφαιρο. Ανεξαρτήτως ενδεκάδας. Ισχύει. Αλλά παίζει με τον Άριστο, ο Βικελίδης. Εκεί πρέπει να βάλεις ποιος είναι ο καλύτερος. Προσαρμόζεσαι. Συγγνώμη, λέω εγώ. Πάνω, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε και τις επίμαχες φάσεις με τον Παναγιώτη Βαρούχο από το δεύτερο ντέρμπι της ημέρας. Έλα, Παναγιώτη. Πάμε, Βασίλη μου, διαιτητής και VAR από τη Δανία. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο για αυτή σε ένα παιχνίδι που δεν είχε φάσεις δύσκολες. Εδώ στα πρώτα λεφτά του αγώνα, ο παίκτης του Άρη πατάει το πόδι του παίκτη του ΠΑΟΚ μέχρι που του βγάζει και το παπούτσι. Κάρτα ο διαιτητής δεν δίνει. Η συνέχεια εδώ θα δούμε ότι από την άλλη πλευρά ο παίκτης του ΠΑΟΚ πηγαίνει, πατάει παρατεταμένα το πόδι του παίκτη του Άρη, ούτε εδώ κάρτα ο διαιτητής. Και θα δούμε και την επόμενη φάση, να δείξουμε εδώ σε μια περίπτωση την οποία ο παίκτης του ΠΑΟΚ, θα δούμε τώρα εδώ, πάει να κλωτσίσει την μπάλα και το πόδι του πηγαίνει στο πόδι του αντιπάλου και εδώ ο διαιτητής δίνει κάρτα σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες που ήταν καραμπινάτες. Εδώ οι του Άρη ζητάνε παράβαση για χέρια πέναλτι. Στο τείχος οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τα χέρια είναι σε φυσική θέση, χτυπάει σε χέρι, σωστά δεν δίνεται παράβαση. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσα τώρα το σχέδιο ποιο είναι. Για 1,5 λεπτάκι θα φύγουμε. Θα πάμε σε μερικές διαφημίσεις. Γυρίζουμε με περισσότερες δηλώσεις από το Καραϊσκάκης, με πρωταγωνιστές από το μεγάλο ντέρμπι και βέβαια.